Εγώ θα είμαι συγκαταβατική. Η πατρίδα μας κινδυνεύει. Το κράτος κινδυνεύει, η ελληνική δημοκρατία κινδυνεύει. Έχει ανάγκη να βρει από εσωτερικό δανεισμό χρήματα από παντού. Λοιπόν, βγάζει ένα φυρμάνι, στην κυριολεξία ένα φυρμάνι, κάνει μια έτσι και παίρνει όλα τα χρήματα των Δήμων, τα αποθεματικά μας. Τι θα πει τα αποθεματικά μας? Χρήματα που δεν τα έχουμε ανάγκη, δεν τα χρειαζόμαστε εντός των πρώτων 15 ημερών. Και εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι δήμοι και τι οτά και τι λεφτά περισσευούμενα. Όταν η Ελλάδα καίγεται, όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Πρώτη θα το πω. Μας τα ζήτησε. Μας το είπε. Μας είπε, παιδιά, χρειάζομαι βοήθεια. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Μας είπε, αυτά τα χρήματα που θα πάρω θα πάνε εκεί και εκεί και εκεί. Να ξέρουμε κι εμείς που πάνε αυτά τα λεφτά. Και ποιος πλήττεται από την έλλειψη του αποθεματικού στα ταμεία του Δήμου? Ένα πράγμα θα πω. Πρώτος και καλύτερος, ο κοινωνικός τομέας. Ανοίξτε να δείτε τους φορείς που πλήττονται, όλη η παιδική σταθμή ανά την επικράτεια. Τα προγράμματα έσκαπαν τα δικών σταθμών. Και από εκεί και έπειτα βέβαια, πώς θα κάνεις κοινωνική πολιτική όταν δεν έχεις λεφτά? Πώς θα βοηθήσουμε τους συνδημότες μας, τους ανήμπορους, όταν δεν έχουμε χρήματα, παρά μόνο για μισθοδοσία? Τι πρέπει να κάνουμε επομένως? Να αυτοσυντηρηθούμε. Με ποιο τρόπο? Να βάλουμε και άλλους φόρους στον κόσμο που βογκάει από φόρους και άλλους φόρους? Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Δεν ξέρω αν ονομάζεται pay, bill in, bill out, ή πώς τα λένε. Pay, bill in και pay, bill out, που θα πει στάση πληρωμών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ή χρεοκοπία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου, αλλά θέλω να μου το πούν, να μου το πούν καθαρά και με ποιους όρους. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά και για πόσο καιρό θα λείψουν από τους πολίτες και τους συνδημότες μας, γιατί στο κάτω-κάτω για δικά τους λεφτά πρόκειται. Ο κ. Σκαβάλας θα διαθέσει, γιατί τι έχετε εσείς? Λοιπόν, εγώ θα πω ότι ο Δήμος Καβάλας, δεν θα μιλήσω για ΕΣΠΑ, δεν θα μιλήσω για ανταποδοτικά, θα μιλήσω για ένα καθαρό κεφάλαιο αποθεματικών, που από ό,τι κατάλαβα και τα χρήματα του ΕΣΠΑ φέρνουν. Ένα καθαρό κεφάλαιο γύρω στα 3.200, έχοντας εξασφαλισμένη τη μισθοδοσία ενός και ούτε 1,5 μηνός. Που σημαίνει πρέπει να εξασφαλίσουμε και το δεύτερο μήνα, και αν αυτή η κατάσταση πάει μακριά, τι θα γίνει μετά οι μισθοδοσίες, τι θα γίνει μετά οι υπάλληλοι? Πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να μας τα εξηγήσει όλα αυτά και κάποιος πρέπει να μας πει για όλα αυτά. Φυσικά, αν μας ζητηθεί, όπως κάνει τον Καμπόσο και πει δεν δίνω, απλώς παλικαριές κάνει. Αυτό μου θέτει λίγο σε αντίφαση που λέτε, κυρία Τσανάκη. Σας παρακαλώ, ξαναλέω. Προηγείται η Ελλάδα. Να το ξαναπώ. Κάθε ΟΤΑ, κάθε Δήμο και κάθε μορφής αυτοδιοίκησης ή οποιασδήποτε άλλης δομής.